Πάμε στα αθλητικά μας νέα. Κάτω από άθλιες συνθήκες προπονούνται οι σφυροβόλοι του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, που να σημειωθεί έχουν διακριθεί σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση για τις συνθήκες προπόνησης των συγκεκριμένων αθλητών. Αυτοί που βλέπετε να κάνουν προπόνηση είναι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι αθλητές της σφυροβολίας που έχουν διακριθεί τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, προπονούνται σε χώρο κοντά στην παραλία της Χρυσής Ακτής, με τοπίο τα καμένα σκουπίδια και τις σακούλες απορριμμάτων. Σε καμία περίπτωση αυτό που βλέπετε δεν θυμίζει προπονητήριο αθλητών που διακρίνονται στη σφύρα. Περισσότερο μοιάζει με χωματερή. Εγώ να χαρακτηρίσω τη λέξη τραγικές συνθήκες. Νομίζω ότι τα βλέπετε μόνοι σαν αριθμοί και ο κόσμος. Όλα αυτά τα παιδιά που γυμνάζονται καθημερινά, με τι συνθήκες, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, χωρίς να υπάρχει ένα δέντρο, χωρίς να υπάρχει μια ομπρέλα, χωρίς να υπάρχει τίποτα, μέσα στο ήλιο, μέσα στη βροχή. Για να καταλάβετε που επαναλαμβάνω, γυμνάζονται όλα αυτά τα παιδιά και με τι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες. Τα παιδιά θα μπορούσαν αυτή την ώρα να είναι στην παραλία, θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού, να περάνε καλά όπως περάνε όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Και το ότι τα παιδιά είναι εδώ και κάνουν προπόνηση σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν μια φλόγα μέσα τους. Δεν είναι ούτε επαγγελματίες, ούτε λεφτά παίρνουν, ούτε, δεν έχουν απολαβές. Έχουν μια φλόγα μέσα τους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει αυτή τη φλόγα, οι υπεύθυνοι αυτής της πόλης, να μην την αφήσουν να σβήσει ή να μην τη σβήσουν οι ίδιοι. Η νέα τηλεόραση βρέθηκε σε προπόνηση των σφυροβόλων του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, με τους αθλητές της σφύρας να προπονούνται στους 36 βαθμούς Κελσίου κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Σήμερα πήρατε μία πρώτη γεύση. Στα δελτία ειδήσεων του Σαββάτου θα δείτε τι ακριβώς λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Πώς διατηρούν το φρόνημά τους ψηλά παρά τις αντικσότητες. Μάλιστα. Τον τερματοφύλακα Γιώργο Λαζαρίδη, που έπαιζε πέρυσι στην ΑΕΠ Οντίον, απέκτησε ο Πλατανιάς, που ανανέωσε και με Ντομινά Τζανί. Στο μεταξύ, η Επισκοπή ανακοίνωσε.